Καλημέρα σας καταρχήν. Μαζί με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένου, τον κύριο Νταΐ, πήραμε από κοινού την πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη χερσαία ζώνη και μέσω εσάς και την τοπική κοινωνία, γιατί το τελευταίο διάστημα δημιουργείται μια παραφημολογία και διαστρέβλωση της όλης κατάστασης. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ ως Δήμαρχος Οικουμενίτσας πήρα την πρωτοβουλία μαζί με τους άλλους δημάρχους της Ελλάδος που φιλοξενούν λιμάνια στα διοικητικά όργανα των Δήμων τους και είναι οργανισμοί λιμένων ανώνυμες εταιρείες, να διαμορφώσουμε ένα διεκδικητικό πλαίσιο και ένα μέτωπο προς την κεντρική εξουσία, προκειμένου αφενός μεν κάποιες οι λεγόμενες ορφανές χερσαίες ζώνες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για λιμενικές δραστηριότητες, να επανέλθουν ξανά στις τοπικές κοινωνίες, και μαζί με αυτά φυσικά και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπροσώπηση της αυτοδιοίκησης των τοπικών δήμων στα διοικητικά συμβούλια των ανώνυμων εταιρεών, αν αυτό είναι εφικτό, και ως επίσης και ένα ανταποδοτικό τέλος να δίνεται πλέον στις τοπικές κοινωνίες ως αντιστάθμιμα της επιβάρησης που έχει από την λειτουργία του λιμανιού και μια σειρά άλλα από διοικητικά διεκδικήσεις. Συνεχεία, στα πλαίσια αυτής της διεκδίκησης είχαμε συναντήσεις και με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕ, του κύριο Πισόλα, όλοι εμείς οι δημάρχοι που έχουμε φιλοξενούμε οργανισμούς δημένους στα όρια των δύο μας, αλλά και με τον υπουργό της Ναυτιλίας και τον γενικό γραμματέα της Ναυτιλίας, τον κύριο Δίτσα και τον κύριο Λαμπρίδη. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι είναι γεγονός ότι το κάθε λιμάνι έχει τα δικά του προβλήματα. Αυτό που λέει και η λαϊκή επιρρημία, κάθε λιμάνι και ο καημός έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε όλο αυτό να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο, σε ένα νέο νομικό πλαίσιο, αλλά έπρεπε κάθε Δήμος, κάθε λιμάνι, σε κοινού συνεργασία λιμάνι και Δήμος, να το αντιμετωπίσουν με τις δικές του ιδιαιτερότητες. Συνεχεία στα πλαίσια αυτού, ξέρετε πολύ καλά επίσης ότι με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένου, τον νέο πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένου, συνάψαμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας για να προωθήσουμε κάποια θέματα για να έχει μεγαλύτερη παρουσία. Την έχει φυσικά ο Οργανισμός Λιμένος και στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική των τόπων μας, των Δήμων μας. Και μέσα σε αυτή την το κοινό πρωτόκολλο συνεργασίας είναι μια σειρά πάλι από δράσεις που πέρα από τα άλλα είναι και η απόδοση της χερσαίας ζώνης του Οργανισμού Λιμένου Οικουμενίτσας, αυτή που πλέον δεν θα κάνει χρήση για τη λιμενική δραστηριότητα, να επανέλθει και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και να αξιοποιηθεί από την τοπική κοινωνία και από τους τοπικούς φορείς. Φυσικά, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα συνεργασίας υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα όσον αφορά την κρουαζιέρα, πώς θα μπορεί αυτό το παραλιακό μέτωπο να αναπτυχθεί με κάποια χρηματοδότηση είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από κάπου αλλού, και μια σειρά από διεκδικήσεις. Τελευταία, ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχε μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε πρωτού το 2005 για να αποδοθεί αυτή η ορφανή λεγόμενη χερσαία ζώνη, η γκρίζα ζώνη που έχει επικρατήσει να λέγεται τελευταία, στον Δήμο της Οικουμενίτσας. Δυστυχώς όμως τόσα χρόνια αυτή, παρότι οι φιλότιμες προσπάθειες και των τοπικών φορέων αλλά και από συγκεκριμένους κύκλους από τα Υπουργεία, δεν ευόδωσε και υπήρχε μια εκκρεμότητα, μια γκρίζα κατάσταση. Λοιπόν, στα πλαίσια πλέον της νέας συνάντησης και της νέας συμφωνίας που κάναμε με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, εμείς φυσικά δεν ζητήσαμε ούτε υποδείξαμε ποια διαδικασία ως Δημοτική Αρχή θα ακολουθήσει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να αποδώσει τη χερσαία ζώνη στην τοπική κοινωνία. Εμείς εκείνο που επισήραμε και σημειώσαμε έντονα, είπαμε ότι εμείς θέλουμε αυτές πλέον οι χερσαίες ζώνες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για λιμενικές δραστηριότητες, να επανέλθουν στις τοπικές κοινωνίες. Δεν μας διαφέρει ο τρόπος πώς θα έρθει, βρέστε τον εσείς. Και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, επέλεξε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει και με την ανάκληση της ήδη υπάρχουσας υπουργικής απόφασης, καθότι αυτή δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί υπήρχαν διαφορετική προσέγγιση από το τότε Υπουργείο Οικονομικών. Πιστεύω πιο πολύ το γνωρίζετε. Το Υπουργείο Οικονομικών είχε άλλη θέση και άλλη προσέγγιση. Θεωρούσε ότι έπρεπε να αποχαρακτηριστεί από χερσαία ζώνη, να γίνει να χαρακτηριστεί γυαλός και παραλία και μετά να αποδοθεί το υπόλοιπο κομμάτι στις τοπικές κοινωνίες. Δυστυχώς όμως αυτή όλη η διαδικασία έφτασε σε τέλμα. Υπήρχε μια κατάσταση γκρίζα, τη ζούμε όλοι μας και τη ζήσατε όλοι σας. Ο κόσμος να διαμαρτύρεται διότι υπήρχε μια περιοχή στο κέντρο της πόλης της Οικουμενίτσας, η οποία ήταν στην κατάσταση που ήταν αναξιοποίητη με τα προβλήματα που υπήρχε. Λοιπόν, και σε αυτό το πλαίσιο
Πλέον πήραμε την πρωτοβουλία και είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον, με νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος να ξεκινήσουμε μια εκ νέου διαδικασία για να αποδοθούν αυτές οι ορφανές χερσαίες ζώνες στην τοπική κοινωνία. Το Υπουργείο Ναυτιλίας επέλεξε μια διαδικασία την οποία εμείς θα την ακολουθήσουμε και εγώ ευελπιστώ γιατί διέκρινα και από τις συναντήσεις και την κατηδία που είχαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρόεδρο Ταϊπέδο, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα και την περιοχή μας, ότι υπάρχει πολιτική βούληση να δοθούν αυτές πλέον τα κομμάτια της χερσαίας ζώνης που δεν χρησιμοποιούνται για λιμενικές δραστηριότητες στις τοπικές κοινωνίες. Το θέμα όμως δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο, το οποίο θα μπορούσε ο 2971 νόμος το 2001, ο οποίος προέβλεπε την παραχώρηση για μακροχρόνια χρήση κομμάτια της χερσαίας ζώνης από τους οργανισμούς λιμένους σε παραχωρησιούχους, σε τρίτους δηλαδή, δεν προέλεπε την παραχώρηση σε ΟΤΑ. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα νομικό κενό, το οποίο νομικό κενό πρέπει τώρα να το αντιμετωπίσουμε και να επιλέξουμε μια καινούργια διαδικασία, η οποία πλέον με κυρωτικό νόμο, δεν ξέρω πώς, το Υπουργείο Ναυτιλίας θα το επιλέξει για να αποδοθεί, να τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια το χρόνο τώρα που γίνεται για την πόλη της Τσιγκουμέτσας, για το Δήμο της Τσιγκουμέτσας, να αποδοθούν επιτέλους αυτά τα κομμάτια της χερσαίας ζώνης, τα οποία τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη και για την ανάπτυξη του Δήμου μας, αλλά και για την περαιτέρω χρησιμοποίηση από τους δημότες μας, να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία. Εγώ θα σταματήσω εδώ, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο παραπάνω, να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο του ΛΥΘ, να μην ξέρετε αυτός να μας πει τη δική του επιθέτηση. Σας ευχαριστώ. Όμως και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Δήμαρχε για την πρωτοβουλία και εσάς για την παρουσίαση εδώ πέρα. Όπως βρίσκομαι εδώ πέρα σε κοινή συνέντευξη με τον κύριο Δήμαρχο, με τον Δήμο Οικουμενίτσας, για να μπορέσουμε να πούμε πέντε πράγματα και πώς έχει πραγματικά η κατάσταση. Γνωρίζετε όλοι ότι από το 2005 και μετά υπάρχει μέσα στην πόλη, σε αυτή την πόλη υπάρχει μια αριθμία νομοθετική που αφορά την βόρεια ζώνη, που αφορά τη χερσαία ζώνη, όχι στο σύνολό της, στο τμήμα όμως, το γνωστό, το επίμαχο. Αυτή η αριθμία δημιούργησε πρακτικά ζητήματα, πάρα πολλά, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και τα γνωρίζετε όλοι σας, με την έννοια ότι ο Δήμος δεν μπορούσε να παρέμβει για τους δικούς του λόγους, η Περιφέρεια δεν μπορούσε να παρέμβει. Ο οργανισμός λιμένος δεν μπορούσε να κάνει καμία παρέμβαση γιατί ήταν εκτός δικαιοδοσίας και προφανώς η κτηματική υπηρεσία του δημοσίου που είχε και δεν είχε το υπαλληλικό προσωπικό, δεν είχε τη δυνατότητα παρέμβαση οποιασδήποτε σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν όλος αυτός ο χώρος μέχρι σήμερα, ο επίμαχος χώρος, παρέμεινε ορφανός όπως το ήθισε να το λέμε και χωρίς δυνατότητα παρέμβαση από κανέναν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που είναι ότι η πράξη η οποία έβγαζε τον οργανισμό λιμένος εκτός δικαιοδοσίας θεωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας από τότε ως μη σύνομη πράξη, η οποία έπρεπε όφιλε να καταργηθεί με καινούργια απόφαση, να καταργηθεί από το 2005. Αυτή η απόφαση όμως που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα που δεν ήταν σύνομη ανακρίθηκε τώρα με το καινούργιο ΦΕΚ από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Τρίτσα, μέσα στα πλαίσια να διευθετηθούν όλα τα επίμαχα ζητήματα και φυσικά δεν αναιρεί τις κυβερνητικές προθέσεις για οριστική ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τις σχέσεις οργανισμού λιμένους και δήμων, όπου υπάρχουν αυτά και με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε πόλος, και βεβαίως και στην επίλυση όλων των τμήματων τα οποία δεν είναι για τη χρήση του λιμάνιου, κάποια στιγμή να περάσουν στην αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι ως πολιτική θέση. Με βάση αυτό έχουμε συζητήσει και με τα Υπουργεία και με το ΤΑΙΠΕΡ κτλ. Υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση. Προς το παρόν εμάς μας διευκολύνει στο εξής. Πρώτον, ότι έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού. Να το πούμε και αναπλάσεις. Το λέω πιο περιορισμένα για να μην δώσω και να μην δημιουργήσει και επίδεση οι οποίες προφανώς δημιουργηθούν. Δεύτερον, στους χώρους αυτούς μπορούμε να παρέμβουμε πλέον και για να σας το πω και ένα σχέδιο που έχουμε με μια μελέτη έτοιμη τη ύψος των 800 περίπου χιλιάδων ευρώ που ζητάμε την έγκριση από το Υπουργείο και δεν μπορούσε να μας δώσει την έγκριση για την δίδαση δικαιοδοσία μας και αφορά τον δρόμο από την Τράπεζα Πυραιός, τη συνέχεια του δρόμου μέχρι την μπροστά τα γραφεία της περιφέρειας, τη συνεχισμένη σύνδα δηλαδή κτλ. Αυτή την έγκριση δεν μπορούσαμε να την πάρουμε γιατί ήταν εκτός δικαιοδοσίας δικής. Ένα άλλο ζήτημα που αποκαθιστά είναι σε σχέση με τα καταστήματα, το πω έτσι, υγειονομικού ενδιαφέροντος,
τα οποία ήταν σε μια κρεμότητα, είχε υπογράψει ο Δήμος κάποιες παραχωρήσεις κτλ. Και καλώς έπραξε, κατεβέ, οι οποίες πρέπει να μπουν σε μια κατάσταση πλέον νομιμότητας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα πλέον τίθενται σε μια γραμμή υλοποίησης και βεβαίως και μια συζήτηση με τα αρμόδια υπουργεία για να μπορέσει και να προχωρήσει να λυθεί το πρόβλημα της αποκατάστασης της νομιμότητας μέχρι σήμερα και να λυθούν κάποια επίμαχα ζητήματα, αλλά και να προχωρήσει η διαδικασία μέσα από μια συζήτηση διαρκή που έχουμε με τον Δήμο Οικουμενίτσας, παραχώρηση, να το πω έτσι, και χρήση κάποιων χώρων που σήμερα δεν θα, και αύριο δεν θα είναι στη χρήση τρίμηνη, να περάσει κάποια στιγμή στην αυτοδιοίκηση. Σε αυτό λοιπόν έκανε μια κουβέντα ο κύριος Δήμαρχος πριν για το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει και αφορούν πολλά ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί και στο πρωτόκολλο συνεργασίας. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, στην επιμελητή ζώνη είναι η δημιουργία της Μαρίνας, που η χωροθέτηση, για να το πω έτσι, προέγγιση της χωροθέτησης, πρέπει να υπάρχει κάποιος κύριος των πραγμάτων για να μπορείς να πάρει την άδεια χωροθέτησης. Άρα λοιπόν γίνεται και αυτό το ζήτημα. Προχωράμε σε κάποιες ενέργειες, θα το πω έτσι, αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα ρυθμίσουν οριστικά πλέον τα ζητήματα αυτά και πολιτικά, αλλά και εδώ. Δεν θέλω να απαντήσω βέβαια σε δημοσιεύματα και τα λοιπά, γιατί τα δημοσιεύματα είναι δημοσιεύματα, ο καθένας έχει μια άποψη. Τελικός σκοπός όλης αυτής της κίνησης είναι αυτό το πράγμα από αύριο να αρχίσει να αποδίδεται σε χρήση στους πολίτες και να είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορέσει να φιλοξενεί τους πολίτες με τις ενέργειες που πρέπει να κάνει και ο οργανισμός στην εργασία με το Δήμο και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον επίμαχο χώρο. Αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Επέστρεψε η ζώνη στον οργανισμό Λιμένος. Έχετε ήδη συμφωνήσει ποια είναι αυτά τα τμήματα που θα μπουν στη διαδικασία της παραχώρησης ή είστε ακόμα σε διαπραγμάτευση? Τον κύριο Νταΐ έμενα. Θέλετε να διαφωνείτε σε αυτή την απάντηση? Πρόθεση της κυβέρνησης, να το πω, να το πω έτσι, αλλά και του Υπουργού, αλλά και του ΤΑΙΠΕΔΑ, αλλά και του Υπουργού του κυρίου Δρίτσα, αλλά και του κυρίου Λαμπρίδη, του Γενικού Γραμματέα, να το πω έτσι, στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής, είναι να αποδοθούν κομμάτια. Αυτά είναι κάποια υποσυζήτηση. Να το πω έτσι, γιατί εξυπακούεται ότι χρειάζεται αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων σε αυτά και βέβαια θα τεθούν και σε δημόσια διαβούλευση. Δεν έχουν άλλο λόγο να μην τα πάρουν σε δημόσια διαβούλευση. Έχουν γίνει κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις, οι οποίες όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καταληκτικές, γιατί υπάρχουν και ζητήματα και εκτός χώρου δημιουργήσεις, να το πω έτσι, που πιθανώς θα χρειάζεται να περάσουν. Να τα ξαναδούμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια τέτοια. Κύριε Δήμαρχε. Πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, έχει γίνει όντως μια πρώτη κουβέντα, μια πρώτη επαφή. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα, διότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Εμείς ως Δημοτική Αρχή διεκδικούμε οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί λιμενικές δραστηριότητες να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Από εκεί και πέρα θα δούμε, έτσι δεν θα είμαστε κάθετοι, θα δούμε τι μπορεί να αποδοθεί και τι μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία και πιστεύω θα βρούμε κοινά σημεία, γιατί και η πολιτική βούληση υπάρχει, αλλά και η καλή θέληση από την προσώπηση, από τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος, ώστε ό,τι δεν τους εξυπηρετεί να δοθεί πλέον στην τοπική κοινωνία, να δοθεί στους Δήμους. Δεν μπορούμε σήμερα να πούμε κάτι παραπάνω, διότι αυτά, όπως είπε ο κ. Νταΐς, θα περάσουν από τα συλλογικά όργανα, θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί πλέον θα διαμορφωθεί όταν ξεκινήσει η διαδικασία με την ανάκριση απόφασης. Αλλά περιμένουμε πλέον την επίσημη πρόταση ή μέσω του Υπουργείου ή μέσω του τοπικού οργανισμού Λιμένος να έρθει πλέον για να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για διαβούλευση, για συζήτηση και να δούμε τι εμείς ως Δημοτική Αρχή θέλουμε. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι και τι θέλει και τι μπορεί η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένους να μας αποδώσει. Χωρίς αυτό φυσικά να παρακολεί έτσι το κυρίαρχο ρόλο παίκτη του λιμάνου της Οικουμένητσας να εξυπηρετεί τη λειτουργία του λιμανιού. Έχετε θέσει κάποιο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος, γιατί η διαδικασία που μου περιγράφεται μου δημιουργεί την ανησυχία ότι μπορεί να αρχίσουμε να συζητάμε για 3-4-5 χρόνια και ποιος ξέρει τι γίνεται μέχρι τότε. Για να έρθω και στις ανησυχίες του Δόρη του Δήμα από τη Λαϊκή Συσπήρωση ότι αυτή η διαδικασία, αν τραβήξει πολύ, μπορεί στο τέλος το λιμάνι να έχει ιδιωτικοποιηθεί και μαζί και η χερσαία ζώνη. Δεν ξέρω από πού αυτές τις πληροφορίες περί ιδιωτικοποίησης ο κύριος Δήμας, αλλά η χερσαία ζώνη η οποία αναφέρεται δεν έχει κανένα λόγο να ιδιωτικοποιηθεί, ούτε πρόταση έχει εκπρεστεί, ούτε τίποτα.
Αλλά λοιπόν είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία, είναι μια άποψη βέβαια, την οποία εγώ δεν μπορώ να πω ότι το ΤΑΙΠΕΔ αυτό το σκοπό έχει πάρει. Υπάρχει μια άποψη αυτή, η οποία άποψη όμως εγώ δεν την, δεν την συμμερίζομαι σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι και σε έναν βαθμό και την ολογή κιόλας. Το χρονοδιάγραμμα. Δεν έχει τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Απλώς εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε κάποιες ενέργειες, να το πω έτσι, προκαταρκτικές. Λέμε ότι ποιοι χώροι δεν χρειάζονται, να σταθούμε, να τα σταθμίσουμε, να τα βάλουμε στα αυτά και να πάρουμε και να αποφάσεις. Δεν έχει, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στην αλήθεια ότι θα πάει ένα χρονικό διάστημα 4-5 χρόνια. Είναι εκτός πραγματικότητας αυτή η εκτίμηση. Βέβαια, θα πω και τούτο, επειδή το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας εμβρεί όπως στο παρελθόν θα μπορούσε να γίνει και έκανε μια αναφορά ο κ. Δήμαρχος, ότι θα μπορούσε για παράδειγμα να λυθεί γρήγορα, αυτό είναι μια εκτίμηση, δεν ξέρω όμως τι παρέδινε που λέω δημιουργία αλλού, μια προγραμματική σύμβαση πολυετούς χαρακτήρα, να το πω έτσι, μεταξύ Δήμου, αν ήταν νομοθετικά σωστό, να το πω νομικά σωστό, μεταξύ Δήμου και οργανισμού, να πάει και να τελειώσει τα πράγματα κατευθείαν. Όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα για κάποιους λόγους, τους οποίους εγώ δεν γνωρίζω, γιατί αφορούν μόνο την Οικουμένηση. Ένα προγραμματικό συμβάσμα που πιάνει όλη την Ελλάδα και καταλαβαίνετε, δεν ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε λιμάνι κτλ. Άρα λοιπόν, κλείνοντας αυτή την ερώτηση, ότι δεν θα φάει πολύ χρόνο και θα μπει στα συλλογικά όργανα, όλες οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και συζητήσεις και θα δημοσιοποιηθούν και θα μπουν δημόσιο διάλογο σύντομα. Θα δώσετε και πρίκα στο Δήμο μαζί με τη χερσαία ζώνη. Γιατί ο Δήμαρχος το έθεσε το αίτημα και το είχατε θέσει κι εσείς όταν ήσασταν Δήμαρχος, ότι το λιμάνι δεν ανταποδίδει στην πόλη. Μια πρόταση η οποία είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή και έγινε στη δημόσια σύσκεψη που έκανε το ΤΑΙΠΕΔ, το πόλη, και δεν ξέρω το σημερινό κατά την υπουργεία, είναι ότι το ποσοστό που πληρώνουμε ως ενίκιο στο κράτος κάθε χρόνο θα περνάει πλήρως στην αυτοδιοίκηση. Ο οργανισμός της ημέρας ως ΑΕ λειτουργεί με κριτήρια της ΑΕ. Δεν μπορεί να παραχωρήσει, να το πω έτσι, αυτός χρήματα, να το πω έτσι, σε οποιονδήποτε οργανισμό. Είναι ΑΕ και λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια. Αν θεσμικά αυτό το προωθήσουμε και λυθεί αυτό το πρόβλημα, εμείς δεν έχουμε καμία. Ή οποιαδήποτε άλλη νομική ρύθμιση, νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να δώσει ένα ποσοστό των χρημών, θα μπει στο. Αλλά χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση και θα πω και τούτο. Ότι δεν είναι θέμα σχέσεων του οργανισμού λιμένας με το Δήμο Οικουμενίδας αυτό. Είναι θέμα, να το πω έτσι, σχέσεων κράτους και αυτοδιοίκησης συνολικά. Άρα λοιπόν είναι ένα μέγα ζήτημα, ποιος είναι ο ρόλος του θεσμού της αυτοδιοίκησης και ποιος είναι ο ρόλος του κράτους. Μέσα από τα πλαίσια λοιπόν. Λοιπόν, να απαντήσω και εγώ πάνω σε αυτό. Είναι γεγονός αυτό που είπε ο κύριος Νταΐς, ότι πλέον το αν αποδοθούν κάποια έσοδα ή πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλέον της κεντρικής εξουσίας και πώς βλέπει τη σχέση αυτό που είπε ο κύριος Νταΐς, την αυτοδιοίκηση και την κεντρική εξουσία. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει μόνο με νόμος του κράτους. Δηλαδή, αν αποφασίσει ή όποια κυβέρνηση να αποδώσει, πρέπει να ακυρωθεί στη Βουλή και να γίνει με νόμος του κράτους. Όπως και η παραχώρηση. Δεν μπορεί να γίνει γιατί όντως είναι το νομικό πλαίσιο υπάρχει και είναι δεδαλώδες και γραφειοκρατικό. Γι' αυτό και πολύ καλά και ο κ. Νταΐς δεν δεσμεύτηκε για κανένα χρονοδιάγραμμα, ούτε και εγώ μπορώ να δεσμευτώ. Εκείνο που μπορούμε να δεσμευτούμε εμείς, πιστεύω ότι και οι δύο το έχουμε πάρει πάνω μας αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται το πιο σύντομα να επιταχύνουμε τις διαδικασίες να τελεσφορήσει θετικά αυτή η υπόθεση. Και είναι και εκείνο το οποίο εγώ το βλέπω θετικό και το βλέπω από πλευρά πλέον τη κυβέρνηση, ότι έχει καταλάβει πλέον ότι. Μόνο με κοινοτικό νόμο στη Βουλή ή με προεδρικό διάταγμα μπορεί πλέον να αποδοθεί η χρυσή ζώνη στην τοπική κοινωνία. Διαφορετικά δεν υπάρχει. Είναι δεδαλώδηση άλλη διαδικασία. Προβλέπει από χαρακτηρισμό για γυαλού και παραλία και δεν υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο που πλέον του Υπουργείου Οικονομικών να παραχωρήσει, χωρίς τίμημα φυσικά, αυτές τα υπόλοιπα των εκτάσεων που δεν χαρακτηρίζουν γυαλού και παραλία να παραχωρηθούν στις τοπικές κοινωνίες. Άρα λοιπόν υπάρχουν ζητήματα νομοθετικά. Άρα λοιπόν και το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί νομοθετικά. Μόνο έτσι θα έχουμε γρήγορες και σύντομες λύσεις και απαντήσεις. Εγώ αντιλαμβάνω ότι πόσα μας αναφέρατε και δύο τώρα, μόνο υποσχέσεις έχετε λάβει από την κυβέρνηση. Κάποια ασφαλιστική δικλίδα δεν υπάρχει. Για παράδειγμα, μπορεί η κυβέρνηση ήδη να έχει συμφωνήσει με κάποιον ενδιαφερόμενο που ενδιαφέρεται να αγοράσει το λιμάνι της Οικουμένησας και απλώς να του ζήτησε πρίκα για τη χερσαία ζώνη. Ποιος εγγυάται ότι αύριο ή μεθαύριο, κυριολεκτό με τις ημέρες, δεν θα προωθηθεί το λιμάνι και μαζί και η χερσαία ζώνη που ανήκει στους πολίτες, κατά μένα.
Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια συμφωνία ή δεν έχει γίνει συμφωνία. Εγώ αυτά πιστεύω είναι στο θέμα τους, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Τσόλα, το λιμάνι της Οικουμένητσας δεν είναι στην προτεραιότητα να ιδιωτικοποιηθεί. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει ή αν ιδιωτικοποιηθεί. Εκείνο το οποίο δεν είναι θέμα, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε πάρει μια κατεύθυνση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δρίτσα, και μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις κινήσεις, αυτή τη διαδικασία, για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε μια κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι μια υπόσχεση αόριστη. Είναι μεθοδευμένα, μας είπε, σαν πρώτο βήμα κάνουμε αυτό και δεύτερο βήμα είναι φέρτε μας πρόταση, έτσι, το οποία κομμάτια από την χερσαία ζώνη, δηλαδή δεν εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες και πρέπει να αποδώσουν στη δεύτερη κοινωνία. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνουμε στο επόμενο βήμα, πρέπει πλέον να πάμε και να πούμε στο αρμόδιο Υπουργείο ότι αυτά τα κομμάτια της χερσαίας ζώνης πρέπει να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα της αρρωστολογίας της υπόσχεσης, είναι η εκκίνηση μιας διαδικασίας και εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχει βάση και έχει ουσία, γιατί εγώ δεν μπορεί ένας υπουργός να κάθεται και να δεσμεύεται για κάποια πράγματα και μετά να τα ακυρώνει, να τα φέρει στην πορεία. Άρα λοιπόν. Φυσικά δεν μπορώ να γίνω μάντης ή να προβλέψω κάποια πράγματα τα οποία δεν αφορούν προσωπικά εμένα, έτσι και αφορούν άλλους. Αλλά εκτιμώ όμως, διότι υπάρχει και σας είπα και προηγουμένως ότι και ο Κύπρος Τσόλας, ο πρόεδρος του ΕΠΕΔ, έκανε τον κόπο να έρθει εδώ για να δει εξειδικεύσεις, να δει διαζώσεις πλέον. Το τι συμβαίνει με την Οικουμενίτσα, τι συμβαίνει με την γύρω περιοχή και τι συμβαίνει με την χερσαία ζώνη, για να έχει και προσωπική άποψη ώστε να βοηθήσει στην επίλυση όσο το γίνεται δυνατόν αυτού του θέματος. Το ερώτημά μου, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, είναι που επανέρχομαι, είναι αν υπάρχει κάποια ασφαλιστική δικλίδα ώστε να μην συμβεί αυτό που φοβάμαι εγώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι δήμαρχος, είμαι εκπρόσωπος την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω τις βουλές των κυβερνώντων. Έτσι, θεωρώ ότι πιθανόν κάποια στιγμή να ιδιωτικοποιηθεί και το λιμάνι της Οικουμένητσας. Δεν ξέρω με ποια μορφή μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, να ιδιωτικοποιηθεί όλο, να ιδιωτικοποιηθεί τμήμα του ή δράση του. Έτσι, μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Ούτε εκείνο εμείς που θέλουμε ό,τι κομμάτι της χερσαίας ζώνης δεν εξυπηρετεί λιμενικές δραστηριότητες, θέλουμε να αποθέσει την τοπική κοινωνία προς όπλο της τοπικής κοινωνίας. Αυτό ζητάμε και αυτό θέλουμε να γίνει. Το λιμάνι, το υπόλοιπο κομμάτι, το τμήμα του λιμανιού, είναι φυσικά εμείς δεν θα ήμασταν, μπορεί να ήμασταν αρνητικοί, δεν θέλαμε να ιδιωτικοποιηθεί, αλλά δυστυχώς όμως οι κυβερνήσεις μπορεί να αποφασίσουν διαφορετικά. Έχω εγώ μία ερώτηση προς τον κύριο Δήμαρχο περισσότερο. Εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Ότι καταρχήν δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα του είδους για ιδιωτικοποίηση κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δηλαδή στον ορίζοντα που να φαίνεται. Άρα λοιπόν και οι ανησυχίες, ασφαλιστικές δικλείδες σε ένα πράγμα υποθετικό, να το πω έτσι, δεν μπορείς να βάλεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προχωρήσεις κάποιες διαδικασίες οι οποίες πραγματικά θα στοχεύουν οι χώροι αυτοί που είναι εκτός λιμανιού να περάσουν στους πολίτες. Αυτό είναι το βασικό. Και αυτό στοχεύουμε σήμερα. Όλα τα υπόλοιπα που είπατε περί ιδιωτικοποίηση αυτόν τον χώρο δεν υπάρχουν στον ορίζοντα τέτοια πράγματα. Ούτε κατά διάνοια δηλαδή, να το πω έτσι. Πόσο γνωρίζω. Και το λέω με τόσο σιγουριά όσο με ένα μελελαντρέα, να το πω έτσι. Και όσο αφορά για το βόρειο τμήμα δηλαδή. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα που τίθεται σήμερα είναι ότι το βόρειο τμήμα πρέπει να περάσει στους πολίτες, πρέπει να γίνουν 5 δουλειές εκεί πέρα, να το πω έτσι. Να γίνει ένας χώρος ο οποίος να είναι πραγματικά να υποδέχεται τον πολίτη και από εκεί και πέρα προχωράνε και διαδικασίες νομοθετικές ή θεσμικές που να λύσουν μια για πάντα το θέμα. Γιατί υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες που δεν ήθελα να τις αναφέρω όλες τώρα, που είναι επίμαχα και πολύ σοβαρά ζητήματα που θέτουν, να το πω έτσι, σε πρόβλημα και τον οργανισμό και τον Δήμο κτλ. Να βάλουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες σε αυτά που αφορούν εσάς. Λέτε ότι πρέπει να γίνουν 5 δουλειές. Μέσα σε αυτές τις 5 δουλειές είναι, ας πούμε, να ξυπνήσουμε αύριο το πρωί και να υπάρχουν τέλη πάρκινγκ στην απέναντι την εκκλησία, απέναντι από την νομαρχία. Υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσουμε αύριο το πρωί και να βρούμε 2-3 κτίρια περίπτερα κατά μήκος του βορείου τμήματος. Ο οργανισμός λιμένος, το διάστημα αυτό που θα διαχειριστεί λοιπόν αυτά τα τμήματα, τι προθέσεις έχει? Θα πω δύο σκέψεις. Είπα μία δηλαδή σε σχέση με τον παραλιακό το δρόμο. Για παράδειγμα, τα κάγκελα χρειάζονται στον παραλιακό χώρο? Ερώτηση. Εμείς έχουμε έτοιμη μελέτη για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το λέω και σήμερα. Το δεύτερο, αυτός ο χώρος πώς πρέπει να γίνει προσιτός στον πολίτη, να το πω έτσι και στα καταστήματα. Θα κάνουμε μια κουβέντα με τον Δήμο, με τις τεχνικές υπηρεσίες. Ποια είναι τα ζητήματα που χρειάζονται
να διορθωθούν εκεί πέρα και να φτάνουν να διορθώσουν. Πολύ απλά πράγματα. Δεν έχουν σχέση ούτε με κτίρια, καμία σχέση. Δεν έχουν σχέση με πάρκι κτλ. Κάποια άλλα πάρκι θα πάνε σε, να το πω έτσι, τα περιτουλημένα του εξωτερικού κτλ. Που περνάει ο κόσμος αυτός, θα πάνε σε μια άλλη ρύθμιση. Γιατί πρέπει να πάνε σε άλλη ρύθμιση, όπως γίνεται παντού. Έτσι. Αλλά δεν αφορούν αυτή την πλευρά της πόλης, όπως σας είπα. Άρα λοιπόν, αυτές είναι οι καταρχήν, να το πω έτσι, κάποιες σκέψεις που πρέπει να κάνουν και δεν αφορούν όλα αυτά που πιθανώς θα ακούγονται έξω και δεξιά και αριστερά. Τίποτα. Αυτά. Και μια τελευταία περίπτωση. Δηλαδή, αν τα καταστήματα, για παράδειγμα, πρέπει να πούνε στην παραλία και εκτιμηθεί ότι πρέπει να πούνε στην παραλία με έναν τρόπο πιο ορθόδοξο, πιο ομαλό, πιο. Εντάξει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ή να προσφέρουμε αυτό για να πάει και ο κόσμος προς τη θάλασσα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα δηλαδή. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα που θα το πούμε εγώ και ο Δήμαρχος, είναι θέμα που θα το πούνε οι τεχνικές υπηρεσίες μέσα από διαπιστωμένες ανάγκες που υπάρχουν για να λύθει κάπως έτσι αυτές τις παρεμβάσεις που σκεφτόμαστε και μέχρι εκεί. Μια ερώτηση και περισσότερο απευθύνεται προς τον κύριο Δήμαρχο. Παίρνουμε το καλό σενάριο ότι προχωράει. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα ακριβώς, γίνονται όλα όπως τα λέτε εσείς και περνάνε κάποια κομμάτια στη δικαιοδοσία του Δήμου. Υπάρχει η πολιτική βούληση σίγουρα για να αξιοποιηθούν αυτά τα κομμάτια, υπάρχουν. Με δεδομένο όμως ότι τα έσοδα του Δήμου, οι προπολογισμοί είναι πετσοκομμένοι, υπάρχει δυνατότητα σε πρακτικό θέμα να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι και να αποδοθούν έτσι όπως πρέπει στην τοπική κοινωνία. Λοιπόν, καταρχήν να ολοκληρώσω σε μια ερώτημα που έβαλε ο κ. Αναστασίου όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση. Είναι γεγονός ότι διαχρονικά αυτό αιωρείται. Και ο λόγος ο οποίος και εμείς από την πρώτη στιγμή τρέξαμε για να αποδοθούν κάποια τμήματα της χερσαίας ζώνης στους Δήμους, στην τοπική κοινωνία, ήταν και αυτός. Ένα λόγος που μας γρήγορσε ήταν και ο φόβος. Φυσικά δεν έχει να κάνει με την πολιτική κυβέρνηση, έχει να κάνει διαχρονικά. Αιωρείται ότι τα λιμάνια της Ελλάδος θα ιδιωτικοποιηθούν αυτά τα οποία είναι ανώνυμοι σε τρεις. Και αυτό μας έδωσε την γρήγορση, μας έκανε να τρέξουμε γρήγορα για να μπορέσουμε τουλάχιστον να πάρουμε αυτά τα οποία δεν εξυπηρετούν το λιμάνι και να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Όσον αφορά το ερώτημα που έκανε ο κ. Φάτσος, είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση και υπάρχει μια δυσπλαγία, δυστοχία σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν όμως ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία μπορούμε να ενταχθούμε ως δημοτική αρχή και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτούς τους χώρους, τους ελεύθερους χώρους, να γίνουν πιο λειτουργικοί και να γίνουν προσφυλείς και πιο προσβατείς στους πολίτες μας. Ήδη εμείς στο Δρέπανο, εμείς ξέρετε πολύ καλά, το Δρέπανο ανήκει στην Χερσαία Ζώνη. Η πλάζη, η πιο κοσμοπολιτική πλάζη της Ιγουμενίτσας, η οποία ο Δήμος Ιγουμενίτσας έχει κατασκευάσει διαχρονικά το κάμπινγκ, έχει κατασκευάσει υποδομές τουριστικές, αυτή τη στιγμή ανήκει στην Χερσαία Ζώνη. Λοιπόν, εμείς για αυτό το κομμάτι του Δρεπάνου ετοιμάζουμε και ολοκληρώνουμε αυτές τις μέρες τη μελέτη να επεκτείνουμε τον Ποδηλατόδρομο μέχρι και το Μακρυγιάλι. Αλλά παράλληλα, ετοιμάζουμε και μια μελέτη για να κάνουμε ανάπλαση αυτής της περιοχής, ήπιας μορφής ανάπλασης, να φτιάξουμε κάποιες κλίνες κατασκευές για να αποδώσουμε ξανά πάλι να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κάποιες δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, όχι σε αυτό το στυλ που ήταν, και να αποδοθούν ξανά πάλι και να είναι πιο επισκέψιμοι στους συνδημότες μας και στους τουρίστες ακόμα που θα έρχονται και κατακλείσουν αυτές τις περιοχές. Το μεγάλο στίγμα για μας μετά από εκεί είναι όντως γεγονός ότι υπάρχει μια οικονομική αρνητική συγκυρία για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά εμείς θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε κάποια προγράμματα ή να βρούμε χρηματοδοτήσεις από άλλους, εξάλλου και οργανισμό λιμένους. Και αυτή είναι και η υπόσχεση του κυρίου Νταΐ, του Προέδρου του, ότι αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι να αποδοθεί στις τοπικές κοινωνίες θα μπορέσει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι το παραλιακό που είναι στα πλατάνια κάτω να κάνει κάποιες παρεμβάσεις, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις από κοινού, ώστε να γίνει πλέον και ανθρώπινο και επισκέψιμο. Όπως ένα είναι τα κάγκελα, το οποίο μέχρι τώρα όλοι μας ριζόμαστε σε ποιον ανήκει και είχαμε και δύο. Ένα δυσάρεστο γεγονός, όσον αφορά την παιδική χαρά την οποία πήγαμε και την ξυλώσαμε γιατί έπρεπε να ξυλωθεί γιατί ήταν επικίνδυνη, όσον αφορά το φωτισμό που υπάρχει εκεί πέρα, αλλά και την διαμόρφωσή του σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι πιο λειτουργικό, είτε αυτό είναι σε επαγγελματίες είτε σε επισκέπτες αυτού του χώρου. Κύριε Δημαρχέ, αυτή τη στιγμή από όλο το παραλιακό μέτωπο της Ιγουμενίτσας, ο Δήμος τι έχει στη δικαιοδοσία του και τι διαχειρίζεται? Τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα. Από το Μακρυγιάλι, ουσιαστικά, έτσι, βάσει της νομοθεσίας και, και των αποφάσεων που υπάρχουν, των διοικητικών αποφάσεων που υπάρχουν, από το Μακρυγιάλι μέχρι και τον Κρυολαγόρι, δεν έχει τίποτα. Επίσημα.
Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Ούτε είχε. Δηλαδή και με αυτό την απόφαση του 2005 ήταν η εκκίνηση μια διαδικασία η οποία δεν εκδόθηκε. Και όπως σας είπε και ο Ρονταής, ήταν το Υπουργείο Οικονομικών, είχε πει με έγγραφό του, είχε πέστρε στον τότε Υπουργό Ναυτιλίας, του είπε ότι αυτή η απόφαση της παραχώρησης της απόδοσης στον Δήμο είναι μη σύνομη, μη παράνομη και πρέπει να ανακληθεί. Και ανακλήθηκε τώρα. Μετά από. Μήπως να αποκαλούμε κύριε Δήμαρχο τον κύριο Ρονταή πλέον, μήπως. Δεν ξέρω. Δείχνει μια διάθεση να ασχοληθεί με την πόλη και να προσφέρει στην πόλη. Να προσανατολιστεί δηλαδή προς την πόλη γιατί είναι κομμάτι της πόλης. Αυτό είναι το σημείο. Όλα τα υπόλοιπα είναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η περίπτωση της Πάτρας είναι παραπλήσια ανάλογη με την περίπτωση της Ιγουμένητσας. Γιατί είδαμε τις προάλλες ότι παραχωρηθήκαν κάποια τμήματα. Περισσότερο ίσως ο κ. Ντάης είναι αρμόδιος να μας πει γι' αυτό. Αν... Η περίπτωση τη Πάτρα είναι σε διαδικασία παραχώρηση, οριστική παραχώρηση. Τώρα από εκεί πέρα πώ θα διαμορφωθεί το όλο αυτό. Εντάξει, είναι ένα άλλο πράγμα. Ίσως να γίνει πίεση προ αυτή την κατεύθυνση με την έννοια ότι. Ναι, δεν έχουμε κανένα. Κοιτάξτε, το βασικό στοιχείο είναι ότι κομμάτια που δεν χρειάζονται ούτε θα χρειαστούν μελλοντικά για τι ανάγκε του λιμανιού να αποδοθούν στου πολίτε μέσω των Δήμων, στι αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι να κρατήσουμε. Να κρατήσουμε ως κυρίαρχο. Δεν έχει μια πρώτη χαρτογράφηση αυτών των τμήματων έστω. Ναι, παράδειγμα, ο Δρέπανος, ας πούμε, δεν μπορεί να γίνεται από το οργανισμό λιμένος ή πλάς. Αυτή είναι, κοιτάξτε, με παρασύρθηκε τώρα σε κάποιες προσωπικές απόψεις, οι οποίες δεν θέλω τις. Είναι κάποιες ζητήματα που είναι αυτονόητα, τα βλέπετε. Το λέω αυτό γιατί και το βόρειο τμήμα της Χερσαίας Ζώνης, το οποίο είναι στα βραχάκια που λέμε, απέναντι τις καφετέρειες, εκεί έχει γίνει και η πρόγκαιρος χωροθέτησης για τη Μαρίνα. Όχι, έχει γίνει, δεν έχει γίνει, πιο μετά θα γίνει. Είναι μεγάλο τμήμα αυτό είναι όλα αυτά τα μην πάμε να ανοίξουμε όλα τα ζητήματα. Σημαίνει πολλά ζητήματα που μελλοντικά θα τα αντιμετωπίσουμε και πολύ διεξοδικά κιόλας. Αλλά λοιπόν να μην τα ανοίξουμε όλα τώρα τα ζητήματα, να δείξουμε μόνο ότι σήμερα αρχίζει μια πορεία διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν. Έρεται μια παρανομία η οποία υπήρχε μια παρανομία απόφαση και δίνεται δυνατότητα παρέμβαση να γίνουν 5 δουλειές. Ό,τι άλλο είναι να γίνει, να το πω έτσι, θα γίνει μέσα στα πλαίσια του πρωτόκολλου συνεργασίας. Σε καμία περίπτωση ο οργανισμός σημαίνει δεν πρέπει να αφαιρετήσει. Δεν έχουμε κανένα λόγο τέτοιο δηλαδή. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα και τους δύο ερωτώ. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα για την επόμενη, έστω και την αυτή τη θητεία σας, κύριε Δημαρχέ. Μέχρι το τέλος της θητείας σας, κοιτάξτε, αλίμονο, αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, στα τρία χρόνια που θα είμαι ακόμα δήμαρχος. Και εκτιμώ ότι η ερώτηση που κάνατε ποιος είναι δήμαρχος, το κάνετε όσο και να προσπαθείτε να μας χαλάσετε τις σχέσεις με τον πρόεδρο Ρημένος, να το πάτε ξεκάθαρα υπόψη ότι είναι αγαστές οι σχέσεις μας, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και μπράβο του που πλήρωνε ο κύριος Νταής ως πρόεδρος του Ρημένου, που είναι πρώην δήμαρχος και ξέρετε τα προβλήματα της πόλης και πλέον εστερνίζεται κάποια πράγματα. Όσον αφορά την Πάτρα. Η Πάτρα είναι όντως διαφορετικό κομμάτι. Δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει η Χερσαία Ζώνη του Δήμου Οικουμενίτσας, διότι εκεί δεν έχει παραλίες, δεν έχει κάμπινγκ, δεν έχει πλάζε. Εκεί υπάρχει ένα κρυπίδωμα και το πέρα από εκεί και το κομμάτι αυτό το οποίο πλέον διαπραγματεύεται ο Δήμος της Πάτρας είναι ξεκομμένο από το πιο κοινό. Γιατί υπάρχουν κάγκελα. Είναι αυτά τα κάγκελα που υπήρχαν στο παλιό Τελωνείο, το οποίο τα ρίξαμε. Και μπράβο στον κύριο Νταή που τα γκρέμισε και πλέον έχουμε οπτική εικόνα και βλέπουμε θάλασσα. Εκεί στην Πάτρα είναι άλλα τα χαρακτηριστικά, γι' αυτό και το Υπουργείο Ναυτιλίας αντιμετωπίζει το κάθε λιμάνι με την διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική νομική σκοπιά. Έτσι, γιατί εκεί στην Πάτρα δεν μπορεί να δεν υπάρχει γυαλός και παραλία, είναι το κρυπίδωμα εκείνη η θάλασσα. Και δεύτερον, υπάρχουν κάγκελα τα οποία απαγορεύουν πλέον στον κάθε επισκέπτη να προσεγγίσει τη Χερσαία Ζώνη. Άρα λοιπόν διαφορετικά. Και ο Δήμος Πατριών, για να μην τα λέμε, το κομμάτι που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή και του στάθηκε η υπουργική απόφαση από τον κύριο Βίτσα, από τον κύριο Λαβρίδη μάλλον, δεν είναι αυτό το οποίο επιζητάει ο Δήμος Πατριών στην ολοκλήρωση του, γιατί ο Δήμος Πατριών το θέλει να το πάρει από το Διακονιάρη μέχρι και ένα κομμάτι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται σε πόση φάση, έτσι, δεν, δηλαδή δεν
είναι, δεν ικανοποιείται, γιατί περνάει προς τα μέσα, προς τα έξω, ότι το αίτημα της Πάτρας ικανοποιείται. Και αυτό είναι σε μια διαβούλευση. Απλώς είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Είναι ένα βήμα, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς. Εντάξει, να πω ότι, από ό,τι γνωρίζω, δηλαδή, και από τις προθέσεις που έχουν εκπροστεί από υπουργούς και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ότι αυτά τα ζητήματα που αφορούν σχέσεις δήμων, αυτοδιοίκησης και λιμένων, να διευθετηθούν οριστικώς. Αυτός είναι ο προσανατολισμός αυτής της κυβέρνησης που γνωρίζω εγώ. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαι και εγώ, γιατί και εγώ είμαι ένας διορισμένος από την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν και το Διοικητικό Συμβούλιο κινείται σε αυτά τα πλαίσια, τα οποία συμφωνώ και προσωπικά, δηλαδή να το πω έτσι από χρόνια σε αυτή την άποψη, συμφωνεί και η αυτοδιοίκηση. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν, οι εκδοχές οι οποίες θα παρουσιαστούν στην πορεία, ή θα είναι προγραμματική σύμβαση, ή θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, θα είναι αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, θα είναι σε δημόσια διαβούλευση, αυτό θέλω να πω. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει κρυφό και τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Ποια κομμάτια θα περάσουν στην αυτοδιοίκηση, θα είναι δημόσιο πράγμα. Κύριε Δαΐ, επειδή έχει συμπληρωθεί χρόνος από τότε που αναλάβατε τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένους και επειδή με προκαλέσατε λέγοντας ότι είμαι διορισμένος από την κυβέρνηση και επειδή όλοι ξέρουμε ότι είστε και ερετός Δημοτικός Σύμβουλος, πέστε μου, αυτό το χρόνο ήρθαν σε σύγκρουση οι ρόλοι σας. Με ποιους? Τον εαυτό σας. Ο ρόλος του Προέδρου με τον ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου. Όχι. Το μόνο που προσπάθησα εγώ, έχω μια αντίληψη προσωπική που την έχει και το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά την έχει και η κυβέρνηση. Ότι το λιμάνι είναι κομμάτι της πόλης. Είναι ένας οικονομικός παράγοντας, το πω έτσι, της πόλης, που προσφέρει εργασία κτλ. Άρα πρέπει να αποκτήσει, αν δεν την είχε αυτή τη σχέση, κακώς δεν την είχε, μια σχέση με τον πολίτη και μια σχέση, να το πω έτσι, συνεργασίας αλλά και οικονομικής αυτής και με τους φορείς της πόλης. Και όχι μόνο με τον Δήμο. Εννοώ δηλαδή και με το επιμελητήριο και με τον εμπορικό σύλλογο κτλ. Άρα λοιπόν οι σχέσεις συνεργασίας που έπρεπε να αναπτυχθούν πιστεύω ότι προσπαθήσαμε τουλάχιστον στο Διοικητικό Συμβούλιο να τις προχωρήσουμε. Ως εκ τούτου λοιπόν σε καμία σύγκρουση δεν ήρθαμε τον εαυτό μου και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αν προκύψει σύγκρουση, ποιο ρόλο σου κάνει, του διορισμένου ή του ναι, είναι μια υποθετική ερώτηση αυτή, οπότε. Σηκώνει μια υποθετική απάντηση. Δεν έχει νόημα απάντηση. Είναι μια υποθετική. Εντάξει, δεν μπορούσε να απαντήσει, αλλά δεν έχει νόημα. Αλλά έχω την. Εκτιμώντα τη μέχρι σήμερα πορεία, να το πω έτσι, των σχέσεων. Να το πω έτσι. Και των συζητήσεων που έχουμε κάνει με διάφορες φορές, κυρίως με το Δήμο δηλαδή, ότι μέσα από μια συνεννόηση σε όλα τα ζητήματα, ας πούμε, δεν προκύπτουν, λύνονται όλα τα ζητήματα. Αυτό έχω καταλάβει και αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και εκτιμώ δηλαδή ότι έτσι θα συνεχίσει κιόλας. Μάλιστα. Άρα, γιατί υπάρχει κάποια ερώτηση, να. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία. Απλά επειδή μας ήρθε κάπως απότομο τις τελευταίες μέρες την ενημέρωση μάλλον αποκτήθηκε, όχι δεν μας ενημέρωσατε εσείς για την εξέλιξη αυτή. Και αυτό που είπατε στην αρχή, εδώ και ένα μισό χρόνο, όταν ξεκινήσατε τη διαδικασία για τη χερσαία ζώνη μαζί με άλλους δημάρχους, και ξαφνικά πριν λίγες ημέρες ενημερωθήκαμε για το ΦΕΚ. Δεν είχατε κάνει γνωστό τίποτα. Ακόμα και όταν ήρθε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ πριν λίγες ημέρες εδώ, δεν ενημερώσατε για την εξέλιξη αυτή. Δεν θέλω να πω ότι περιμέναμε μια άλλη διαδικασία, μια άλλη εξέλιξη. Ναι, αλλά εσείς προφανώς το είχατε συμφωνήσει. Από ό,τι έχω κρατήσει εδώ, είχατε επισκεφτεί από κοινού τα Υπουργεία στις 7 Ιουλίου. Γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν ενημερώσατε για την εξέλιξη? Γιατί και το Υπουργείο το ίδιο ακόμα έτσι προβληματιζόταν με ποιο τρόπο μπορεί να αποδοθούν. Γιατί μην νομίζετε, δεν ήταν εύκολο, δεν έχει εύκολο εγχείρημα. Και θα, ακόμα είναι δύσκολο. Και ακόμα αυτή τη στιγμή, και ξανά θα επισκεφτούμε τον κ. Δέκη, ξανά πάλι τον Γενικό Γραμματέα, για να ξαναμιλήσουμε μαζί, γιατί δεν είναι, είναι πολυδιάστατο το θέμα και πολύπλο οικονομικά. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι δεν υπήρχε εκεί βούληση από τους προηγούμενους, τα προηγούμενα χρόνια να φτιάξει από το 2005, από το 2005. Δόθηκε η Υπουργική Απόφαση. Από το 2003 ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από τους. Και όμως δεν τελεσυμφόρησε. Γιατί είναι δεδαλώδες το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Και όταν μπλέκονται πολλοί και μπλέκονται πολλά υπουργεία, καταλαβαίνετε,
Συν το ΤΑΙΠΕΔ που μπήκε εκ των υστέρων με το μνημόνιο, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα να αποδοθεί. Γι' αυτό κάναμε διάφορες κουβέντες και πολλές κουβέντες κάναμε και θα κάνουμε ακόμα. Πώς μπορούμε να βρούμε και το momentum, το νομικό momentum, να μπορέσουμε να πλέον δια ενός νόμου ή δια μια υπουργική απόφαση ή δια ενός πρωτοβουλίου διαδάμου να μια και έξω να παραπολύσει στο Δήμο. Διότι αν μπλέξουμε με υπηρεσίες, με τα κανάλια, τα γραφειοκρατικά, καταλαβαίνετε, τότε θα έχετε δίκιο, μπορεί να περάσει και την τριετία δική μου και να μην τελεσφορήσει. Αλλά εκτιμώ όμως ότι πλέον και το Υπουργείο κατάλαβε, έτσι, ειδικά ο κύριος Πιτσόλας, ο οποίος έχει ένα πρακτικό μυαλό, κατάλαβε πλέον ότι μόνο με κυρωτικό νόμο, μόνο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου μπορεί να, αυτό το θέμα να λυθεί. Και γι' αυτό αντιμετωπίζει και ξεχωριστά σε κάθε Δήμο, γιατί έχει, όπως είπα, και σε κάθε λιμάνι έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εποχθές από ό,τι μου είπαν, είχε δεχτεί είχαν συνάντηση με τον Δήμο της Ελευσίνας. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι, με τον Δήμο της Καβάλας, με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου για να εξειδικεύσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το κάθε λιμάνι και να μπορέσουν να βρουν την πιο καλή πρακτική λύση. Έτσι, και αυτοί ακόμα, δηλαδή στο Υπουργείο, έτσι, ψάχνουν κάποια πράγματα, τα ψάχνουν για να είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι για να μην προέχουμε προβλήματα στην οποιαδήποτε απόφαση μεθαύριο χωρί εγκριθεί. Περιγράφεται δηλαδή αυτή την παραχώρηση προς τα ολίγο στο πρώτο βήμα της επίλυσης. Εντάξει, κοιτάξτε, κύριε Τσόνη, όταν κάτι δεν είναι δικό σου, πώς μπορεί να το διαπραγματευτείς? Αυτή τη στιγμή ο οργανισμός λιμένος δεν ήταν δικό του. Μπορούσε να καθίσει ο τραπέζι όπως καθόμαστε με τον Δήμαρχο και να διαπραγματευτούμε κάποιοι, να συζητήσουμε κάτι. Αφού δεν ήταν δικό του. Δεν υπήρχε. Τώρα, ναι, κάναμε το πρώτο. Δηλαδή, επαναφέραμε τα πράγματα στην πρώτη κατάσταση, δηλαδή, για να ξεκινήσει μια διαδικασία από την αρχή. Τώρα νομοποιείται ο οργανισμός λιμένος να καθίσει, να πάρει απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ποια κομμάτια της χερσαίας ζώνης μπορεί να εγχωρήσει. Πρώτα δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ήταν δικό του. Εσείς τι θα ζητήσετε από τον Ολή? Ορίστε. Εσείς, ο Δήμος Οικουμένης, τι θα ζητήσετε? Εμείς ζητάμε όσοι η χερσαία ζώνη δεν εξυπηρετεί λιμενικές δράσεις και δραστηριότητες να παρακολουθήσει το οποίο κρίνει. Αυτό είναι το γενικό πλάνο, το οποίο αυτό θα διαμορφωθεί στα θεσμικά όργανα. Ορίστε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι είναι η λαϊκή συσπήρωση. Εμείς ως τοπική κοινωνία έχουμε ξεκαθαρίσει διαχρονικά τώρα ότι πρέπει να φτιάξουμε λιμάνι στην Οικουμένη, έτσι. Δεν το αποφάσισα εγώ. Το λιμάνι της Οικουμένης έχει δεκαετίες που ξεκίνησε και ακόμα δεν ολοκληρώθηκε. Άρα λοιπόν έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει το λιμάνι της Οικουμένης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τροχοπέδι στην ολοκλήρωσή του ή στην ανάπτυξή του. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ είμαι της άποψης ότι και ό,τι παρελκόμενο που μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει για να στηριχθεί το λιμάνι της Οικουμένης, πρέπει να το αποδείξουμε να γίνει. Διότι δεν μπορεί να θέλουμε λιμάνι να είναι και επιβατικό και εμπορικό και να λέμε κάποιες δράσεις δεν πρέπει να γίνουν ή κάτι δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να το δούμε, αφού πλέον αποφασίσαμε σαν τοπική κοινωνία ότι πρέπει να κάνουμε το λιμάνι της Οικουμένης, πρέπει αυτή η περιοχή του λιμανιού, να το πω έτσι εισαγωγικά, της Οικουμένης, πρέπει να γίνει λιμάνι, είτε εμπορικό είτε επιβατικό, πρέπει να γίνει λιμάνι. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να ρωτήσω ένα τελευταίο κι εγώ. Αν δεν κάνω λάθος, στις 12 του μηνός ήταν ο κύριος Πιτσιόλας εδώ πέρα. Συναντηθήκατε και οι δύο μαζί του. Σας ενημέρωσε ότι ήδη ο Υπουργός στις 31 Αυγούστου είχε υπογράψει την ανάκληση της αποφάσεως του 2005. Δεν το ξέραμε, το γνωρίζαμε. Και γιατί μετά δεν το μεταφέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίαζε 14 του μήνα, δύο ημέρε μετά? Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι το. Όχι, δεν είναι, λέω ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ μια ερώτηση κάνω. Λέω γιατί μεταφέρθηκε αφού ήταν εις γνώση του Δημάρχου. Κοιτάξτε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που απολούσε δύο μέρε μετά. Ακούστε, σα είπα και προηγουμένω ξεκάθαρα. Εμά ω Δημοτική Αρχή δεν μα ενδιαφέρει με ποιο τρόπο θα αποδοθούν αυτό η χρυσά ζώνη στο Δημοτικό και στο επικοινωνία. Λοιπόν, εμά μα ενδιαφέρει να αποδοθεί. Το πώ θα βρει πια με ποια νομική φόρμα θα επιλέξει ο Υπουργό είναι δικό του θέμα. Εγώ αυτό το ήταν και ο κύριο Ντέσπαρον. Το είπα με μεγάλος τόμος ότι πλέον πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, δεν μπορεί να αποδοθούν. Και πιστεύω το Υπουργείο το κατάλαβε, το μελέτησε με τους νομικούς συμβούλους, το είδε και προέκρινε μια διαδικασία. Συγνώμη. Είναι θέμα του Υπουργείου το ποια διαδικασία προκρίνει. Συγνώμη. Εμένα δεν με αφορά εμένα ποια διαδικασία θα ακολουθήσει το Υπουργείο. Εμένα με αφορά, σαν δήμαρχο και σαν δημοτική εκπρόσωπο του Δήμου Οικουμένητσας, με αφορά αν αυτό τελεσφορήσει και παραχωρηθεί η χερσαία ζώνη στο Δήμο της Οικουμένητσας. Δεν με ενδιαφέρει ποιο αυτή θα πλέξει. Αλλά πέρα από εκεί, κάποια πράγματα όμως, έτσι, ενώ αυτό μπορεί να λέτε, είχε πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων και το έχει προτείνει και η νομική σύμβουλος του Υπουργού, απλώς όμως τη στιγμή που δεν
ολοκληρώθηκε και δεν υπογράφηκε η απόφαση, εγώ δεν μπορούσα να είναι ανακοινώσιμη. Εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωνα τις επισκέψεις που έκανα στο Υπουργείο και τις κινήσεις που έκανα σχετικά με, με αυτή τη διαδικασία. Και πιστεύω ήμουν πολύ ενημερωτικός για όλα τα θέματα. Και πρώτον να προκύψει το θέμα με τις αποκοινού με τον κύριο Νταΐ, επισκέψεις μας στον κύριο Δρίτσα και στον κύριο Πιτσόλα και στον κύριο Λαμπρίδη. Και τις άλλες επισκέψεις που κάναμε ως δημάρχοι, 13 δημάρχοι που έχουμε λιμάνια στους, στα διοικητικά μόρια, με τους υπουργούς, με τον κύριο Δρίτσα και με τον κύριο Βητσόλο. Θα πάνω στο κύριο Δημαρχή, να απαντήσω τις άποψεις σας. Στις συναντήσεις που κάναμε με τον, στα Υπουργεία, και εγώ και από πολύ πριν είχα επικοινωνήσει και είχα στείλει και με έγγραφο κιόλας, για να μου δίνετε η δυνατότητα παρέμβασης στο Βόρειο Τμήμα. Το οποίο μου απαντήσανε ότι δεν είναι εκτός δικαιοδοσίας, αλλά δεν μπορείτε να παρέμβετε. Όμως το Υπουργείο ήταν σε γνώση της όλης κατάστασης για το Βόρειο Τμήμα, όπως και για το ατύχημα που έγινε εδώ πέρα, όπως και για την κατάσταση με τα κάγκελα, με φωτογραφίες, με υλικό κτλ. Εξ αυτού δηλαδή και διαπιστώνοντας μια κατάσταση ότι δεν μπορούσε να πάει άλλο, γιατί δεν υπήρχε φορές διαχείρισης, όπως αναφέρει και στο, στο ΦΕΚ εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή λέει ότι στερείται φορέα διαχείρισης. Μέσα το άρα λοιπόν, έχοντας τη γνώση, προέβη στην ανάκριση αυτής της απόφασης για να γίνει μια νομιμοποιητική διαδικασία για πλέον για όλα τα ζητήματα τα οποία είναι πλέον ήταν σε εκκρεμότητα. Και να δούμε πλέον τον νομικό τρόπο, γιατί δεν λύθηκε κανόνα με το ΦΕΚ. Πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς σε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να είναι σε συνεχή συνεχή. Έχω την αίσθηση ότι η ερώτηση του συναδέλφου έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει μια αίσθηση ότι προσπάθησε να κρυφτεί. Δηλαδή έχουμε μια απόφαση που υπεγράφει για τα μία οδόου. Γίνονται κάποιες επισκέψεις του κυρίου Πιτσιόλα μετά και κάποιες ανακοινώσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, δελτία τύπου κτλ. Αλλά την απόφαση που είναι υπογεγραμμένη από τις 31 οδό δεν την αναφέρει κανείς. Καταρχήν, για να μην παρεξηγούμε, εγώ τουλάχιστον μέχρι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήξερα ότι υπογράφτηκε απόφαση. Ξέραμε ότι θα δρομολογηθεί έτσι, δεν ήξερα ότι υπογράφτηκε απόφαση και με ποια περίμενα γράφτηκε. Κύριε Νταΐ, με ενημέρωσε. Όχι, να πω λίγο. Δεν ήξερα, σαν δήμαρχο. Ξέραμε. Για να ακούσω τον λόγο, ότι αυτό είναι το πρώτο που δεν ξέρω. Τι είναι δημοσίευση. Είναι ΦΕΚ. Τελειώνει το πράγμα. Και είναι ζωή όλο αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να ήρθατε και να μας ακούσετε. Κάτι δεν έχουμε να προσθέσουμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο, εδώ θα είμαστε με τον κύριο Νταΐ. Όσοι μόνο το θέμα αυτό και άλλα θέματα να σας ανακοινώσουμε, γιατί δρομολογούμε και άλλα πράγματα. Έτσι, να μην τα πει τώρα δεν είναι ολοκληρώσιμα. Εμείς έχουμε μια αρχή, κύριε Αναστασίου, ότι αν κάτι το οποίο δεν έχει προχωρήσει σε μεγάλο στάδιο και είναι πλέον στο στάδιο της ορίμασης, έτσι δεν μπορούμε να τα ανακοινώνουμε, διότι πολλά στην πορεία ανατρέπονται. Αλλά θέλουμε να είμαστε έγκυροι στην ενημέρωσή μας και αυτά τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να τα ενημερώσουμε και να πούμε στους συνδημότες μας ή στα όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου, το κάνουμε και ευχαριστώ.